Καλησπέρα σας. Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα ξεκίνησε η κρίσιμη ψηφοφορία για τις συνταγματικές αλλαγές στα Σκόπια. Μετά από ένα μαραθώνιο διαβουλεύσεων και αναβολών, η κυβέρνηση ΖΑΕΦ ανακοίνωσε πως εξασφάλισε τη στήριξη 80 βουλευτών. Η Άγγελα Μέρκελ αναχώρησε από την Αθήνα, μιλώντας πάνω από 10 φορές για την Βόρειο Μακεδονία. Στα παγωμένα Σκόπια η ψηφοφορία για τις συνταγματικές αλλαγές έγινε θρίλερ με συνεχείς αναβολές. Ο ΖΑΕΦ όμως κατάφερε να πετύχει συμφωνία και με τον Αλβανό Μπιλάλ Κασάμι να μπει η εθνότητα στις ταυτότητες, αλλά και με τους 8 του Βεμερό που επέμεναν να παραμείνει μακεδονική η ηθαγένεια στο Σύνταγμα. Στο Μακεδόνσκο, η τάκα και όσταν. Να κράτουν αίμα τη λέμα, πέσαν η μπάρα, να σε σημαίνει ιδεντιτέ το τελείς λίτσινο. Μακεδονία! Μακεδονία! Οι εθνικιστές διέδιδαν ότι ο Αμερικανός πρέσβης κλείδωσε 3 βουλευτές και πως μοιράζονται μίζες 3 εκατομμυρίων για να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία των 2 τρίτων. Είναι κλασική παραπληροφόρηση. Δεν υπάρχει καμία πίεση στους βουλευτές και την ελεύθερη βούλησή τους. Ναι, έναν άρρωδο. Νάσα εσάμω Μακεδόνια. Τάκα οικεώστανε. Από την Ουγγαρία, όπου έχει δραπετεύσει ο Ανθέληνας πρώην πρωθυπουργός Νικολά Γκρουεύσκι, τουιτάρισε ότι οι συνταγματικές αλλαγές στα Σκόπια είναι εθνική προδοσία. Στην Αθήνα, η Γερμανίδα Καγκελάριος χρησιμοποίησε τον όρο Βόρεια Μακεδονία πάνω από 10 φορές. Συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τη συμφωνία και άφησε εχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος για τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη συνανάπτυξη στην περιοχή. Zwischen den Aktivitäten des Namens in dem Zusammenhang mit dem Abkommen und mit Mazedonien und auf der anderen Seite der Frage auch die Regierung kritisieren, das ist überall auf der Welt so in Demokratien, dass man in Fragen von sehr großer nationaler Bedeutung auch versucht eine gemeinsame Position zu finden. Εξήγησα στην κυρία Μέρκελ τις θέσεις μας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Μιλήσαμε για την ελληνική οικονομία. Τα προβλήματα της οποίας κάποιοι στις Βρυξέλλες επιμένουν να εξοραίζουν για λόγους πρόσκαιρων εντυπώσεων. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του Σταρ Θάνου Αθανασίου, κάλεσε τα κοινοβούλια σε Αθήνα και Σκόπια να πράξουν αυτό που απαιτεί η ιστορία.